Γιώπουλο. Γιώργο, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ του Χρήστου επιβεβαιώνεται και από εδώ και από την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και από όλους τους νομούς της Στερεάς Ελλάδας και από τη Βιωτία και από την Φθιώτιδα που είναι ο δρόμος που συνδέει ουσιαστικά το προσφυγικό. Χθες το βράδυ περισσότεροι από 300 πρόσφυγες κοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην είσοδο της πόλης της Λαμίας αποκλεισμένοι. Διότι οι ζώνες που θα δημιουργηθούν ζώνες αποκλεισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα ανάμεσα στα μπλόκα. Μάριε, καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι από τη στιγμή που κλείνει το κάστρο, κλείνει και ο Μπράλος, υπάρχει μια ζώνη αποκλεισμού στη μέση. Κλείνει η Νίκαια, κλείνουν τα Τέμπη, κλείνει ο Μπράλος, άλλη ζώνη αποκλεισμού. Όποιοι πρόσφυγες βρίσκονται εκεί, αναγκάζονται ή να περάσουν τη νύχτα ή αν κλιμακώσουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους, να μείνουν για περισσότερο χρονικό διάστημα αποκλεισμένοι. Αυτό λοιπόν τους βρίσκει εντελώς αντίθετους. Δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν ούτε στιγμή. Είναι εξουθενωμένοι. Οι πρόσφυγες που συναντήσαμε εμείς σήμερα κοντά στα αγροτικά μπλόκα ήταν εξουθενωμένοι οικογενειάρχες με παιδιά, οι οποίοι μοναδικό στόχο είχαν να φτάσουν στα ελληνικά σύνορα, να περάσουν δηλαδή από τα ελληνικά σύνορα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο, το we won't go είναι και αυτό που επικρατεί και εδώ και μας εξηγούν ότι η χώρα σας είναι φιλόξενη, κάνετε ό,τι μπορείτε, αλλά δεν θέλουμε εμείς να μείνουμε εδώ, δεν μας ενδιαφέρει η Ελλάδα, είναι ένα πέρασμα για μας και απλά πέσαμε και στη συγκυρία των αγροτικών σας κινητοποιήσεων και αυτό γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Αντός, το ρεπορτάζ λέει ότι... Δεν είχαμε ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο στην κεντρική Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει στα νησιά, είχαμε συνηθίσει στην Ιδωμένη. Πάντως όλες αυτές οι εικόνες που από χθες βλέπουμε είναι κάτι πρωτοφανές. Είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν. Και επειδή το καταλαβαίνουν δεν δημιουργούν και περισσότερα προβλήματα. Βέβαια, να σας πω, το ρεπορτάζ που κάναμε εμείς καταγράφει επίσης και τις τιμές που πληρώνουν για να περάσουν από την Τουρκία προς τα δω. Μας είπαν για 4 με 5.000 ευρώ το άτομο, το παρακαλώ. Κεφάλι. Αυτές, το κεφάλι, μπράβο, ακριβώς έτσι. Έτσι ακριβώς είναι, Μαρία. 4 με 5.000 το κεφάλι για να περάσεις από την Τουρκία στην Ελλάδα και ξέρετε πολύ καλά πόσοι περνάνε απέναντι και πόσοι έχουν αφήσει τη ζωή τους στο Αιγαίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, το συνδέω το ρεπορτάζ ακριβώς όπως το συνέδεσε και ο Χρήστος. Αυτές ακριβώς είναι και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε εμείς από τους αγρότες. Κλιμακώνουν, ετοιμάζουν να κάνουν τον μπλόκο του Μπράλο εδώ στην Στερεά Ελλάδα μέγα μπλόκο. Έχουμε συνένωση μπλόκων με απόφαση που πήραν πριν από λίγο το μεσημέρι για 6 μπλόκα τα οποία θα πάνε και θα εγκατασταθούν στον μπλόκο του Μπράλου. Περιμένουν την αντίδραση της κυβέρνησης. Έβαλε στο θέμα, Μάρια, ότι έχουμε και την αντίδραση της δικαιοσύνης. Βεβαίως. Ναι. Το περιμέναμε, λένε. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα εμπλακεί και ο εισαγγελέας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μας λένε οι αγρότες. Είναι μια ενέργεια που την περιμένουμε, την περιμέναμε και από όλους τους προηγούμενους και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι λειτουργούν. Είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή, εάν συνεχίσουμε εμείς τον αγώνα μας, θα έρθουμε αντιμέτωποι. Βέβαια, η πληροφορία του Χρήστου πριν από λίγο ότι υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθεί επισήμως από την κυβέρνηση ότι θα δεχθεί αύριο τον μπλόκο της Νίκαιας, είναι μια τελείως διαφορετική εξέλιξη, είναι μια πληροφορία, είναι η είδηση αυτή που έδωσε ο Χρήστος πριν από λίγο. Εμείς από εδώ δεν είχαμε τέτοια είδηση. Το ρεπορτάζ του Χρήστου, επειδή βρίσκεται εκεί στη Νίκαια, αν το λέει αυτό, νομίζω θα είναι τελείως διαφορετική η εξέλιξη συνολικά του αγροτικού, διότι θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει και τη στάση της η κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε. Από την πρώτη συνάντηση βγήκαν δυσαρεστημένοι οι αγρότες. Εάν βγουν και από τη δεύτερη, πάμε σε αδιέξοδο. Ναι. Εντάξει, δήλωσε ανοιχτός βέβαια ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πάλι σήμερα σε διάλογο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θα έχει ενδιαφέρον εάν αντιπροσωπεία της Νίκαιας βρεθεί κάποια στιγμή στο Μαξίμου, αύριο ενδεχομένως, για να συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Πάντως, προς το παρόν, η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται. Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Στερεά Ελλάδα, πρόσφυγες και αγρότες.